Θα έβαζα σαν τίτλο ότι ο κύριος ο υπουργός για μια ακόμα φορά υπόσχεται πράγματα και μας είπε πράγματα τα οποία είναι κατά το ίμιση η αλήθεια, προσπαθώντας να χρυσώσει το χάπι ότι προσπαθούν να... για μια ανάκαμψη στον πρωτογενή τομέα. Εγώ προσωπικά δεν το είδα. Υπάρχει μια απογοήτευση, διότι πραγματικά όταν έχεις ένα πρόβλημα το οποίο το έχεις εντοπίσει ένα χρόνο, όπως είναι η φόρμα 6, θα έπρεπε να το έχεις ήδη λύσει. Δυστυχώς δεν έχει λυθεί ακόμα, παρόλο που υπάρχει τρόπος. Θα πιέσουμε για να προχωρήσει σε αυτή τη λύση με κάθε μέσο. Εμείς ούτως ή άλλως θα επιδώσουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ την εβδομάδα που θα μας μπει μια εξώδικη όχληση, ούτως ώστε να είμαστε καλυμμένοι και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και την αγωγή που έχουμε καλέσει τον κόσμο να καταθέσει. Από εκεί και μετά μένει να δούμε κάποια πράγματα, διότι στη δημοσιότητα βγήκαν ότι οι παραγωγοί που έχουν πρόβλημα είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Εχθές ακούσαμε από τον κύριο Αποστολάκη ότι δεν είναι έτσι τα νούμερα, μας έδωσε άλλα νούμερα. Μένει, εγώ το έχω ζητήσει να μας στείλει καταστάσεις με το τι σημαίνει στην Κρήτη ακριβώς, πόσοι είναι και πόσα είναι τα ποσά που χάθηκαν. Θα τους δώσουμε ένα μήνα περιθώριο μέχρι τέλος Αυγούστου, ώστε να αποκαταστήσουν την αδικία αυτή. Γιατί είναι αδικία, το παραδέχονται και οι ίδιοι ότι έκαναν προφανώς λάθος διαδικασίες η προηγούμενη διοίκηση ή η τούτη. Θα το βρούμε και αυτό, γιατί έχω την αίσθηση ότι οδηγία για να διορθωθούν τα εγκυαζόμενα ερωτεμάχια ή τα εγκυαζόμενα δικαιώματα με τη φόρμα 6, μου είπε ένα πουλάκι ότι υπήρχε από το Δεκέμβριο του 2013, δεν ενημέρωσαν όμως τον κόσμο ποτέ. Και απλά μένει να το διασταυρώσω, γιατί θέλω πάντα ό,τι λέω να έχει και βάσεις και να είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω ότι δεν το έχουμε διασταυρώσει ακόμα. Θα την βρω την οδηγία, θα την κατεβάσω και από εκεί και πέρα θα χορέψουμε, νομίζω, αν πραγματικά αυτό ισχύει. Γιατί λέτε ότι είναι θελό το τοπίο αναφορικά με τις αποζημιώσεις σε ελαιοπαραγωγούς και αμπελουργούς? Δεν σας άκουσα, κύριε Βουλιαράκη. Γιατί λέτε από την πλευρά σας εσείς ότι είναι θολό το τοπίο αναφορικά με τις αποζημιώσεις σε ελαιοπαραγωγούς και αμπελουργούς? Για τους αμπελουργούς, κύριε Βουλιαράκη, όχι τόσο πολύ. Για τους ελαιοπαραγωγούς όμως, επειδή δεν καλύβεται η ακαρπία της ελιάς από τον εργά και θα πάει η διαδικασία στα ψέα, όταν δεν υπάρχουν χρήματα, νομίζω ότι είναι πολύ θολό το τοπίο για να δοθούν. Το ίδιο έγινε και το 2013, αν θυμάστε καλά, ενώ φτιάχτηκε ο φάκελος των 65 εκατομμυρίων, δεν υπογράφηκε ποτέ από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να προχωρήσει, τις αποζημιώσεις. Πολύ φοβάμαι ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα. Αν τα δημοσιονομικά δεν το επιτρέπουν, είναι δύσκολο να πληρωθούν. Όπως επίσης είναι και δύσκολη η διαδικασία των ΜΖΕΑ πλέον, διότι παίρνουν σαν αίτια αναφορά στην απώλεια εισοδήματος των τελευταίων τριών ετών, που η κατάσταση σε εμάς δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Ήδη είχαμε, θα γυρίσουμε πίσω στο 2013, όπου είχαμε την ακαρπία. Οι επόμενες χρονιές λόγω της ακαρπίας του 2013 δεν είχαν υπερπαραγωγή, που φέτος θα φανεί μια απώλεια εισοδήματος με τα στοιχεία από την εφορία πολύ μικρή. Και ίσως να μην πιάσουμε και το όριο του 30%. Που προβλέπει ο νόμος για να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί φάκελος εθνικών ενισχύσεων. Θα τα δούμε όμως αυτά το επόμενο διάστημα. Εμείς ούτως ή άλλως απαιτούμε να υπάρχουν αποζημιώσεις ή μέσω ψέα ή μέσω de minimis. Αυτό που είναι εκείνη. Και αν βέβαια γίνουν ή δεν γίνουν όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, εκείνο το περίφημο περί ανασυγκρότησης ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα, έτσι όπως διατείνεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για άλλη μια φορά είναι όνειρο θερινής νυχτός, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους αποζημιώσεις των αμπελουργών, αυτό που μένει είναι να βγουν οι εκτιμητές να κάνουν τις εκτιμήσεις και από εκεί και πέρα να προχωρήσει η διαδικασία. Εκεί δεν έχουμε κάτι το οποίο θέλει ιδιαίτερη παρέμβαση, πέρα από το να λυθεί το πρόβλημα με τους εκτιμητές. Σωστά. Αν εμένα το δικό μου το αμπέλι είναι 2 χιλιόμετρα μακριά από τον κεντρικό δρόμο, 2 συν 2, 4 και μέσα στο λιοπύρι να περπατάς, νομίζω ότι δεν το δέχεται κανείς εύκολα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Με ενόχλησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι
αυτό το κομμάτι ο υπουργός μας είπε ψέματα. Τι εννοείται? Ότι λύθηκε το πρόβλημα και ξέρετε ότι εμένα μου αρέσει να τα λέω πάντα όλα με το όνομά τους. Επειδή η ηγεσία του ΕΛΓΑ χθες ήταν εκτός Αθηνών και ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος και δεν καταφέραμε να συναντηθούμε και δεν ήταν και στη συνάντηση τη δική μας που το είχαμε ζητήσει, μας είπε ο υπουργός ότι τα τέλη μετακίνησης αποκαταστήθηκαν και θα παίρνουν ό,τι έπαιρνα πριν. Αύξησαν και στις ημέρες που των εκτός έδρας των εκτιμήσεων, διότι έχουν έλλειψη προσωπικού, οπότε ήταν λογικό να μην φτάνουν ημέρες και, και για να μην κάνουν υπερβάσεις στο προσωπικό και να μπορούν να πληρωθούν, το ταυτοποίησε και φρόντισε να πετάξει το πρόβλημα, το μπαλάκι να το πω στους εκτιμητές, ότι μέχρι χθες έπαιρναν 17 λεπτά το χιλιόμετρο και τώρα τους το ξαναέδωσε το 17 και εκείνοι ήταν 25. Κάνοντας τη διασταύρωση σήμερα το πρωί, δεν είναι έτσι. Δηλαδή? Ο νόμος που ψηφίστηκε λέει 15. 15 έπαιρνα και πριν, αλλά έπαιρνα συν 10 με μια υπουργική απόφαση, την οποία ο κύριος Αποστόλου αρνείται να την εκδώσει. Μάλιστα. Και εννοώ ότι είμαστε ψέματα, διότι δεν παίρναν 17. Το 17 δεν υπήρξε πουθενά. Έπαιρναν 15 συν 10 με υπουργική απόφαση και ο κύριος Αποστόλου μας είπε ότι έπαιρναν 17 και τώρα ζητάνε 25. Μάλιστα. Και παρόλο που στο υποσχέθηκα, εκείνοι δεν πάνε. Ο οριοδείκτης που φτάνοντας με το λεωφορείο έστω, ο κάθε εκτιμητής, υπήρχε ένας άνθρωπος στο κάθε χωριό που έβαζε το αυτοκίνητό του και πήγαινε το γεωπόνο να του δείξει τα χωράφια που έχουν κάνει δήλωση ζημιάς. Δεν προβλέπεται από πού θα πληρωθεί και αν θα πληρωθεί. Βλέπω λοιπόν ότι... Ο άνθρωπος ο οποίος θα μεταφέρει, θέλετε να πείτε, τον εκτιμητή. Δεν προβλέπεται. Μετά που θα κατέβει από το λεωφορείο. Ναι, ναι. Μας είπε λοιπόν μισές αλήθειες, προσπαθώντας να χρυσώσει το κάτι και να ρίξει ότι το πρόβλημα το δημιουργούν οι εκτιμητές. Δεν είναι έτσι όμως. Και το λέω δημόσια. Ότι μας είπε ψέματα. Και προσπαθώ από το πρωί να επικοινωνήσω μαζί τους, δυστυχώς όμως δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα για μια ακόμα φορά. Μάλιστα. Μία συνάντηση λοιπόν η οποία δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δηλαδή δίνοντας λύσεις σε θέματα που απασχολούν εδώ και πάρα πολύ καιρό τον αγροτικό κόσμο. Δεν είναι χθεσινά, δεν είναι σημερινά, για να πούμε ότι θα πιαστεί η εξαπίνηση η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στους αγρότες που σας ακούν αυτή την ώρα, ακούν τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, τι τους λέτε? Είναι απογοητευτικά δυστυχώς, κύριε Δουλειαράκη. Βλέπω ένα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανύπαρκτο, που πραγματικά αντί να μέσα στην οικονομική κρίση. Οι βουλευτές που ήταν μαζί σας, τι σας είπανε? Οι βουλευτές, τι να πούνε, κύριε Δουλειαράκη. Τι να πούνε. Φαντάζομαι. Πόσες φορές το είπα ότι δεν σοβαρολογείται σε αυτό που λέτε οι βουλευτές τι να πούμνε. Είναι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της κάθε περιοχής και δεν έχουν τι να πούνε για τα προβλήματα των ανθρώπων που τους εξέλεξαν, τους έβγαλαν σε αυτή τη θέση για να προασπίζουν τα δικαιώματά τους, για να φροντίζουν να διατηρούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, το να έχουν μια ευημερία. Φαντάζομαι δεν σοβαρολογείται. Δεν το εννοούσα έτσι, καλά κάνατε όμως και το επισημαίνετε. Όταν εννοώ τι να πούνε, εννοώ το εξής. Θα ακούσουν τον πρόεδρο της ΟΑΝΗ αν η πραγματική κατάσταση είναι έτσι ή τον υπουργό που λέει ότι θα τακτοποιεί όλα, οπότε φαίνεται ότι προσπαθεί μα να... Μα τι μου λέτε, κύριε Τζορτζάκη, τώρα? Μου λέτε ότι θα ακούσουν τον υπουργό γιατί θέλουν τις ψήφους, τα οφίτσια και τις καρέκλες και δεν θα ακούσουν εσάς που τους δώσατε τα οφίτσια και τις καρέκλες? Τι είναι αυτά που μου λέτε πρωί-πρωί? Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το ακούτε. Για να έχεις άποψη για το κάθε θέμα και να... Όχι ότι δεν πιέσανε οι άνθρωποι έτσι προς Θεού ή ότι δεν απαιτήσανε. Από εκεί και πέρα θέλω να πω όμως το εξής, να τονίσω μάλλον με αυτό που λέω. Ήτανε μόνο ότι... οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Ήτανε μόνο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι λοιποί που ήτανε, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έχει και άλλους βουλευτές. Έχει και άλλους, όσοι ήταν παρόντες, για αυτούς μπορώ να μιλήσω. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Όχι ότι δεν πιέσανε τον υπουργό να δοθούν λύσεις και να το στηρίξουν. Θα πρέπει όμως να είναι γνώσεις των προβλημάτων πριν από εμάς. Να πιέζουν τους υπουργούς πριν να φτάσουμε εμείς. Για να μην πω ότι εμείς δεν θα
έπρεπε να χρειάζεται να φτάνουμε στον Υπουργό να θέσουμε το πρόβλημα, θα έπρεπε να λύνεται πριν με την πίεση των βουλευτών. Δυστυχώς, δεν ξέρω, λόγω απειρίας να πω, λόγω των συγκεριών να πω, αυτό δεν συμβαίνει.